Επιστρέψαμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Όπως σας είχαμε πει από το προηγούμενο Σάββατο, σε συνεργασία με τον Διπεθέ Κοζάνης, θα έχετε την ευκαιρία μέσα από την εκπομπή μας, μέχρι και το τέλος της αποκριάς, την έναρξη της οποίας θα γιορτάσουμε την ερχόμενη Πέμπτη, 4 του Μάρτη, να παρακολουθείτε αυτά τα υπέροχα θεατρικά αποκριάτικα σφινάκια, από δημιουργημένα από καλλιτέχνες της περιοχής μας εδώ πέρα. Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί τόσο του Διπεθέ Κοζάνης, όσο και γνωστοί ηθοποιοί της Κοζανίτικης Αποκριάς. Κάθε Κυριακή, κάθε Τετάρτη και κάθε Παρασκευή έχουμε τρία διαφορετικά νέα επεισόδια της κυρίας Ματίνας Μόμτσιου Τσικριτζή, της κυρίας Δώρας Χιαλβέρα και του κυρίου Μανώλη Μαρκόπουλου. Έτσι όπως σας τα έχω πει κατά σειρά. Εκεί λοιπόν τα βλέπετε στο επίσημο κανάλι του YouTube, στο Διπεθέ, του Διπεθέ Κοζάνης. Αλλά και για όλους τους υπόλοιπους μέσα από την εκπομπή μας εδώ στην τηλεόραση. Του Φλάς την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε το πρώτο θεατρικό, το οποίο ήταν αφιερωμένο στον Άγιο Βαλεντίνο. Αυτή την φορά, σε αυτή την εκπομπή, θα κάνουμε group therapy μέσω Zoom. Δεν το Zoom, group therapy, και θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τηλεφωνικό στην παρέα μας την κυρία Δώρα Σιαλβέρα, τη δημιουργό του δεύτερου αυτού θεατρικού. Κυρία Σιαλβέρα, καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους λιθατές σας. Πώς είστε? Καλά, καλά. Μια χαρά. Νομίζω καλά. Έτσι, νομίζουμε. Έτσι, έτσι. Μέχρι να περάσει όλο αυτό έχουμε χάσει πια την πίστη μας, ακόμα και στα... Έτσι αισθανόμαστε και στο πώς είμαστε. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν το Zoom, λοιπόν, πραγματικά. Ποιος θα το πίστευε αυτό. Ποιος θα το πίστευε. Και φέτος, μιας και η Κοζανίτικη Αποκριά, όπως είπαμε, θα είναι εντελώς διαφορετική. Φυσικά δεν θα είναι Κοζανίτικη Αποκριά. Κάνατε μια συνεργασία με το Διπεθέ, γνωστοί άνθρωποι που βρισκόσασταν πίσω από πολλές δράσεις της Κοζανίτικης Αποκριάς και δημιουργήσατε ωραία θεατρικά σφινάκια. Στο δικό σας αυτό, το πρώτο θεατρικό σφινάκι που είδαμε την Τετάρτη 17 του μηνός μέσα από το επίσημο κανάλι του YouTube του Διπεθέ, τι έχουμε την ευκαιρία, τι είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και τι θα παρακολουθήσουμε σε λίγο και στις οθόνες μας? Είναι το group therapy, να πω ότι μαζί μου παίζουν και ο Δημήτρης Συνδουκάς και ο Κώστας Οκοτούλας. Έχουμε κάνει μια... νομίζω ωραία δουλειά, τουλάχιστον έτσι φαίνεται από τα views, αρέσει στον κόσμο. Εμείς περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Στόχος μας είναι να δώσουμε γέλιο στον κόσμο σε μια τόσο δύσκολη εποχή και σε μια πολύ περίεργη αποκριά φέτος, μια διαδικτυακή αποκριά. Και όλες αυτές οι δυσκολίες, πολλούς από εμάς μπορεί να μας οδηγήσουν ή μας έχουν οδηγήσει στον ψυχίατρο. Ο ψυχίατρος λοιπόν, επειδή έχει πάρα πολύ δουλειά, μας βάζει σε group therapy και δεν προλαβαίνει να μας δει έναν έναν. Αυτό λοιπόν βλέπουμε. Βλέπουμε δύο χαρακτήρες που θα μπορούσαν να ζουν ανάμεσά μας, με προβλήματα ο καθένας που ίσως αντιμετωπίζουν όχι ακριβώς τα ίδια, αλλά τέλος πάντων πολλοί συνάνθρωποι μας, mm-hmm. και πάνε στον ψυχίατρο για να τα λύσουν. Τώρα το αν τα λύνουν ή όχι θα το δούμε στη συνέχεια, γιατί αυτά τα βιντεάκια είναι ουσιαστικά είναι ένα μικρό σύριαλ. Είναι αυτοτελή επεισόδια, αλλά οι χαρακτήρες μας είναι ίδιοι. Θα έχετε 5 τέτοια επεισόδια, ναι. Κάθε Τετάρτη η πρώτη προβολή από το YouTube του Διπεθέ. Mm-hmm. Και το κάθε επεισόδιο στην ουσία θα συμπληρώνει το προηγούμενο. Θα συμπληρώνει το προηγούμενο, ναι, ναι. Είναι η συνέχεια των δύο ηρώων. Εγώ έχω τους τρεις ηρώες, την Αφρατή, τον Μίκα και τον ψυχίατρο. Η ιστορία τους θα συνεχίζεται στο επόμενο επεισόδιο. Στο πρώτο επεισόδιο, λοιπόν, κάνουν group therapy με τον ψυχίατρο. Ναι, έχουν ναι. προβλήματα για την καραντίνα, τις φοβίες τους, το άγχος γενικότερα αυτής της εποχής. Ακόμα και μου λένε εδώ πέρα ένας μπούμπανος και τα ζουζούνια μπλέκονται μέσα. Μπλέκονται όλα αυτά μέσα. Νομίζω ότι όσοι έχουν δει το επεισόδιο έχουν καταλάβει για τι πράγμα λέμε. Ο Μίκας είναι ένας ερωτοχτυπημένος που τον έχει παρατήσει σύζυγός του. Μέσα στην καραντίνα. Η Αφρατή είναι μια κυρία η οποία έχει βαλσαμωμένο το σύζυγό της, γιατί θέλει και παρέα, ο οποίος έχει πεθάνει εδώ και αρκετό καιρό, και πάνε να πούνε τα προβλήματά τους στον ψυχίατρο. Μάλιστα. Όλα αυτά φυσικά με το τοπικό κοζανίτικο ιδίωμα.
πάντα στο κοζανίτικο ιδίωμα. Η αποκριά και το κοζανίτικο ιδίωμα πάνε μαζί άλλωστε. Όσο και αν το κοζανίτικο ιδίωμα θέλουμε να το βγάλουμε μόνο από την περίοδο της αποκριάς, ωστόσο η αποκριά το σηκώνει, που λέμε, το κοζανίτικο ιδίωμα. Είναι μια περίοδος που το χρησιμοποιούμε πιο πολύ από τις άλλες φορές. Ακριβώς. Ραντεβού φυσικά με ολοκένουργιο επεισόδιο θα έχουμε την Τετάρτη αυτή, 24 του μηνός, στις 9 η ώρα το βράδυ. Στις 9 το βράδυ, ναι, στις 9 το βράδυ. Θα δούμε το επόμενο επεισόδιο, θα δούμε τη συνέχεια των δύο ηρών. Κάθε Σάββατο είναι του Μανώλη Μαρκόπουλου και κάθε Κυριακή της Ματίνας Μόντσιου. Όλοι μαζί προσπαθήσαμε να κάνουμε μια δουλειά που να δώσουμε έτσι ωραίες στιγμές στους συνανθρώπους μας και ελπίζω να σας αρέσει όλους και να το δείτε με ευχαρίστηση. Έτσι. Να πούμε βεβαίως ότι είναι δωρεάν για όλους, δεν χρειάζεται κάποια εγγραφή ή πληρωμή. Όχι, μπορεί κάποιος να επισκεφθεί τη σελίδα του Διπεθέ Κοζάνη στο YouTube, γράφοντας δηλαδή Διπεθέ Κοζάνη στο YouTube και να παρακολουθήσει όσες φορές θέλει τα βιντεάκια και να τα κοινοποιήσει και να δεν έχει ούτε... Δεν είναι live streaming για να πληρώνουν εισιτήριο ή οτιδήποτε. Είναι ένα βιντεάκι που ανεβαίνει στο YouTube δωρεάν για όλους. Η έμπνευσή σας, κυρία Σιαλβέρα, για να δημιουργήσετε έτσι αυτή την σειρά των μίνι θεατρικών, ήταν αυτό που ζείτε και εσείς η ίδια στην περίοδο αυτή της πανδημίας, της καραντίνας, ήταν και φίλων σας ιστορίες? Πάντα είναι οι ιστορίες που γράφω και στα κείμενά μου, πάντα είναι ιστορίες που ακούω γύρω μου και βιωματικές φυσικά, και πάντα νομίζω ότι πρέπει να δίνουμε τα δραματικά γεγονότα της ζωής μας με έναν χιουμοριστικό τρόπο, γιατί δεν γίνεται να ανταπεξέλθουμε αλλιώς. Τώρα, ας πούμε, σε αυτό το επεισόδιο, ένας άνθρωπος που τον έχει χωρίσει η γυναίκα του και στεναχωριέται, βλέπουμε την κομική πλευρά της υπόθεσης αυτής. Δεν μπορούμε να παίρνουμε όλα τα πράγματα βαριά, πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να διασκεδάζουμε μέσα από τις δύσκολες στιγμές, και ακόμα και τις δύσκολες στιγμές και τις δύσκολες ιστορίες που ακούμε γύρω μας, πάντα υπάρχει έμπνευση για κάτι χιουμοριστικό, γιατί όλα τα πράγματα έχουν δύο πλευρές. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή αποκριά να έχουμε. Καλή αποκριά σε όλους. Υγεία και να βγούμε σύντομα από αυτό το πολύ άσχημο σκηνικό που ζούμε. Αμήν. Αμήν. Να είστε καλά. Γεια σας. Δεν το Zoom, λοιπόν. Και το δεύτερο επεισόδιο αυτών των θεατρικών, των μίνι αποκριάτικων θεατρικών, θα το παρακολουθήσουμε αμέσως τώρα στις οθόνες μας. Δεν το Zoom Group Therapy, και για να σας βάλουμε λιγάκι στο κλίμα του τι θα παρακολουθήσετε. Έχετε σκεφτεί, λοιπόν, λέει εδώ πέρα, η περίληψη του επεισοδίου «Ποτέ τι μπορεί να οδηγήσει στον ψυχίατρο έναν άντρα πόθο και μια γυναίκα αλαφρόιδα?» Η καραντίνα, οι φοβίες, το άγχος του αποχωρισμού, ο μπούμπανος, τα ζουζούνια, η απάντηση και φυσικά ένας Λεβένς που γίνγκιν στα σύξυλα, όχι, που γίνγκιν για τα σύξυλα, ναι, η απάντηση λοιπόν σε αυτά τα καυτά ερωτήματα δόθηκε την περασμένη Τετάρτη 17 του μηνός μέσα από το YouTube channel του ΔΥΠΕΘΕ και θα την δούμε και εμείς στις οθόνες μας τώρα αποκλειστικά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα παρακαλούσα οι κάμερες και τα μικρόφωνα να είναι συνεχώς ανοιχτά για να ακουγόμαστε καλύτερα. Ο λόγος που σας έχω βάλει όλοι σε group therapy είναι γιατί μας δόθηκε πάρα πολύ και δεν σας προλαβαίνω. Για ταύτου σας βάνω 2-2. Κορμός, γιατρέ. Έτσι καλώς ο καημός ίδιος είναι. Δεν αλλάζεις. Ακούσκα. Άιντε, αυτό ούτε τα χαλάσουμε τώρα. Καλύτερα δυο αντάμα. Καλύτερα δεν είμαστε για μάνα, όχι. Ναι. Εγώ ακούσκα. Εγώ μια φορά σας άκουσα καθαρότατα. Α, ωραία, ωραία. Σε εσάς, γιατρέ, ακούσκα. Ακούσκατε, κύριε. Ακούσκατε. Α. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με εσάς, κύριε... Κύριε... Μίκας Τρανταφυλάης. Τρανταφυλάης. Μάλιστα. Μουσκουμυριστός σαν τα τρανταφλα, γιατρέ. Μάλιστα. So, τι σας οδήγησε εδώ εσάς, κύριε Τρανταφυλάη? Εμένα, εδώ. Ναι, μάλιστα. Εμένα εδώ με δείξει μια αγγέλα, γιατρέ. Αχ, αχ. Η σύζυγό σας, να υποθέσω.
Λόγω εγκλωβισμού. Κλουνισμού, όχι. Δεν ξέρουν κυρία μήπως. Αλλά εμένα η Αγγελίνη γυναίκα μου. Αυτή είναι με δείξει εδώ. Αχα. Εγώ τι, όχι, εμένα γυναίκα μου δεν είναι η Αγγέλα. Του ξέρω, μαντάμ, ποια είναι. Α, μπράβο, γιατί άμα ήταν θιά μου θα την ήξερα, όχι τίποτα άλλο. Γιατί εγώ έχω σύζυγο, τον Παντελή. Ακούς, Αγγέλα, έχει σύζυγο. Μου τι είναι να έχει σύζυγο. Άξιν. Δεύτερο. Δεν είσαι την τύπ καλά. Sorry, μαντάμ, θα έρθει και η δική σας η σειρά. Μισό λεπτό. Καρτεράτε λίγο, γιατί εδώ λουζιάσκαμε. Εσείς δεν είστε η κυρία με τις φοβίες. Εγώ. Δεν ξέρω, εγώ φοβίες δεν έχω. Εγώ έχω. Αλλά όχι που λες, γιατρέ, ήμουν και μια. Συγγνώμη, εσείς κυρία μου, τι φοβία έχετε. Εγώ, δεν ξέρω. Α, είχα έναν αξάδελφο που είχε φοβίες. Α, σοβαρά. Και τι γίνει. Τσκαμάρωσιν. Από τους φοβίες. Από γκαρδιά. Α. Μισό λεπτό. Λόγιο γίνεται εδώ πέρα. Μισό λεπτό. Εσείς κυρία μου, πώς λέγεστε. Εγώ. Αφρατή. Σύζυγος Παντελή Κακαμάντζα. Κακαμάντζα. Τζα. Of course. Κακαμάντζα. Χαίρο πολύ. Κι εγώ. Α, μάλιστα. Εσείς είστε με το άγχος. Anxiety. Ναι, εγώ. Άγχος. Αποχωρισμού. Αποχωρισμού, ε. Και τι δεν μπορείτε να αποχωριστείτε. Τον άντρα μου. Αχ, πολύ ρομαντικό. Αχ, άτιμα αγγέλα. Ακούς. Αχ. Και πού θα πάει ο άντρας σας και δεν μπορείτε να τον αποχωριστείτε. Αν δεν τα πάει. Πήγαιν. Πού πήγε. Μιτσάλ. Μη πήγε. Που πυρνούν απέναντι. Και πού πάει. Στην άλλη μοιρά. Το γύρισαν. Από πού να γυρίσεις μπρε. Θέλω να πω το κρούι του Μπακράτσι. Τι είναι αυτά που λες μπρε. Ποιος είναι κρούι του Μπακράτσι. Ο Παντελής. Μη χειρότερα. Ξέρεις μπρε τι ρίξαβος ήταν μια ζωή Παντελής. Πού να ξέρω μαντάν. Μα με ρίθκιν. Εσείς δεν είπατε η πρωτήτηρα ότι πέρασε την άντερα. Απέναντι μπρε. Στον άλλο τον κόσμο. Σκαμάρωσιν. Πέθανιν. Ναι, πέθανιν. Άιντε. Άιντε, άιντε. Καλή κανέστα, τι να πω. Ευχαριστούμε και στα αυκά σας. Αυτό εννοείται ότι δεν μπορείτε να τον αποχωριστείτε. Δεν μπορείτε να συνηθίσετε την απώλεια. Ω, δεν έχω απώλεια. Τι εννοείτε. Εννοάω ότι ο Παντελής δεν έφυγε. Ιδό εντους. Το πνεύμα του. Όχι. Του πνεύμα τι έχει φύγει και από πρωτήτερα. Του σώμα. Πα. Θα γυρίσει με τσακώνα τα αλήθεια. Εμένα φοβίζει τώρα, κύριε Φρατίμ. Δηλαδή, για στάση λίγο, κύριε Φρατίμ. Πώς δεν έχει φύγει το σώμα. Πώς να σας το πω. Ιδόην τους, τον έχω σπίτι. Το σώμα. Ναι, ντε, στο σαλόν. Α, τώρα πέθανε. Έτσι. Όχι, δεν καταλαβαίνετε. Έχει 2 χρόνια πέθανε. Oh my god. Και πώς τον έχετε στο σαλόνι. Κανονικά. Πώς κανονικά. Κανονικά σας λέω. Για τους. Τον βαλσάμωσα. Εδώ στον καναπέ τον έχω. Κάτσε να σας τον δείξω. Άφησε τον για αργότερα. Never mind. Τα ακούς, Αγγέλα. Οι άλλοι κρατούν ακόμα και πιθανόν και εσύ ούτε ζουν τον άδα με δε. Εσάς γιατί δεν σας θέλει. Τι να σου λέω, κύριε Φρατίν, τώρα. Τι να σου λέω. Α, για του κάνει τίποτας. Α, για τάφτο. Για πέ. Εμείς που λες με την Αγγέλα, ήμασταν παντρεμένοι 7 χρόνια. Από έρωτα. Απ' τούν έρωτα. Εμείς ήμασταν ο ίδιος ο έρωτας. Και δεν μιλές, πώς τον γνώρισες. Ήξερα από μικρή. Εγώ έμεινα στην Κρασκίρκα και αυτή στα Μπουτανάθκα. Αλλά την είχα χάσει. Μια μέρα πλέον εκεί που περπατούσε τζαμάρα, βλέπω μια πολύ γυρία, έτσι κουντούλα, ένα 49 του πουλί, στρομπούλου σαν μπουμπότα, τουλάχιστον 80 κιλά. Μικά την γάμπησε έτσι, σαν αχλάδια. Κορίτσαρο σε ένα πειρασμό. Πυρδίκα τζατέθηκε. Μη βάζει το ρατζά. Όπα λέω, ποια είναι αυτή. Έρχεται η κουντήτρα και ήταν αυτή, ναι, η Αγγέλα Τχαρσούλη. Έλειπε και σπουδέ και άλλαξε. Ανατρόμαξε να καταλάβω. Σπούδαζε. Κουμότρια, 3 χρόνια στα ΣΒΗ. Αλλά μόλις κατάλαβα, ένα και ένα τσιτσούριασα. Αυτή είναι, λέω, η γυναίκα. Και εκεί ξεκίνησαν όλα. Και έτσι που σας βλέπω ήταν αμοιβαίος ο έρωτας, ε. Α, δεν ξέρω. Εγώ μια φορά ερωτεύκα. Και φυσικά με ερωτεύκαν και αυτήν, ε. Εντάξει. Ένα είναι ο Μίκας, εγώ, ο άντρας πόδους. Μη στο μαχάρα με, μη τη χοντρή την αλτσίδα, άντρας με τα ούλατ. Ποιος γκουτζίλας και χαμπάρια, εγώ είμαι ο γκουρκίλας. Έτσι ήταν και ο Παντελής όταν παντρεύκαμε. Μπα. Κρέαχτος και λιβέντς. Ύστερας γίνγκιν για τα σύξυλα. Γι' αυτό τον βαλσαμώσατε.
Για να θυμάστε ότι ήταν λεβέντης. Όχι, γιατρέ μου. Για να έχω παρέα. Ξέρεις τι καλά πέρασε η καραντίνα με τον Παντηλίον την ημέρα μέσα στο σπίτι. Άσε που είχε εκεί πέρα. Ξέρεις πόσες γειτόντσες χείρες με τον Χάλιβαν να τον πάρουν για καμιά βδομάδα να έχουν έναν άνθρωπο να ομιλούν. Άσου τη. Να ομιλούν. Ε, βέβαια. Τι θα ρεις, ότι όντα ζούσε ο Παντηλής ήλιγιν καντύπωτα σε αυτός. Εγώ μιλούσα μάναχη με στο σπίτι για τον Παντηλή. Δεν άλλαξε καντύπωτα. Εγώ ξεκουράσκα. Δεν τον μαϊρεύω και να τον βλέπω και εκείνη το αντίλη μέρα στον καναπέ να κοιτάει την μπάλα και να σύζουμε. Σας πληροφοράω ότι τώρα στην καραντίνα όλοι σμητάνουσαν που δεν σκέφτηκαν νωρίτερα να βαλσαμώσουν και αυτές τις άντρες και να έχουν παρέα αυτόν για τον καιρό. Για καλά και να φορτή πηγή, πού να ξέρουν θα τις χρειαστούν. Αχ, μου και η μέρα δεν χρειάζεται, Αγγέλα, μου και η μέρα. Ε, καλά, πέθανε κι εσύ και το συγχρηστεί και αυτήν, μη θα ρεις. Αμάν, κύριε Φρατήμ, αμάν. Το νόημα είναι να μη χαρεύει ζωντανόν, όχι πειθαμένον. Εσύ ορίστε. Τόσο τον αγαπούς τον Παντηλή ζωντανόν, τον κράτης και πειθαμένον. Ε, ναι, όσο γι' αυτό, μην το συζητάς. Εσάς, κύριε Μίκα, δεν μας είπατε, γιατί δεν σας θέλει η Αγγέλα. Εμάς, τι να σας πω, γιατρέ, για τον καντύπωτας. Γιατί μια μέρα, τώρα στην καραντίνα που ήμασταν έτσι όλη μέρα στο σπίτι, κατάλαβε ότι είχα παραλύνους και άλλες τρεις φιλνάδες. Σιγά δηλαδή. Αφού αυτή ήταν η κουρώνα μου. Εσύ ήσαν η κουρώνα, Αγγέλα. Εσύ. Η μία και η μοναδική. Η εκλεκτή. Η άλλη τι ήταν. Σκέτα ρεκτικά. Εσύ ήσαν το κυρίως πιάτο, Αγγέλα. Δηλαδή πώς το κατάλαβε. Να, μια μέρα πλες, χπάει το τηλέφωνο και με ζητάει μια. Πού είναι, λέει ο Μίκας. Δεν είναι του εδώ, λέει η Αγγέλα. Και πότε να έρθει, λέει η άλλη. Όντας όσο από το χαλέ. Εσύ πια είσαι, τρωτάει η Αγγέλα. Εγώ να του πείτε ότι τον τηλεφώνησε του Ζουζούνι. Μύθια! Μην διακόφτετε, κύριε Αφρατήμ. Please, μην διακόφτετε. Εγώ δεν διακόφτω. Εγώ απλώς σχολιάζω. Εσύ διακόφτες. Αφιά τον τώρα να πει παρακάτω. Είναι κρίσιμο το σημείο. Για πείτε μας, κύριε Μίκα, και η Αγγέλα κατάλαβε. Ναι, κατάλαβε. Κατάλαβε. Είναι και η Σαΐν. Καλά, δεν χρειάζονταν και τα γράμματα. Σαΐν. Εντάξει, αλλά είναι και η Κατίνα. Γιατί ξεκίνησε να ψάχνει το κινητό και αυτό δεν είναι σωστό. Εδώ μιλούμε για προσωπικά δεδομένα. Και τα ψάξαν και τα βρήκαν όλα. Και του Ζουζούν και του Μπουμπούκ και του Πιπιλό, όλα τα βρήκαν. Και εμένα να μην βρήκαν ένα βάζο στον Κούτκα μόλις βγήκα από το χαλέ. Και ένα πανάκριβο κρυστάλλινο, στο είχα πάρει εγώ την ίδια τη βοημία. Είχα πάει δρομολόγιο με τον Φορτηγό και με του Ζουζούν. Εφτά ράματα με έφυγε μια χάριστη. Εφτά χρόνια παντρεμένη και το ξύλο δεν με ξανάριξε. Γιατί εκεί λίγο βαρύ χειράκι, Αγγέλα. Μπράβο, όχι, μπράβο τσ. Να γεια στο χειράκι τσ. Oh, I can't believe it. Μη διακόφτετε, κύριε Αφρατή, μη διακόφτετε. Άιντε, μπρακίση, όλη την ώρα. Και δεν φτάνει, λες, γιατρέ, μη χείρισε τη ανακατουμένη. Ήθελε και να με χωρίσει κιόλα. Γιατί λέει, δεν φτάνει, μπρε, αγκιό αγάνοτο που με έφυγε στάραντον. Ήθελε και τρει. Δεν σε έφτανε την ημιάνα όπω όλο ο κόσμο. Και τη λε και η ζουζούνια και η μπουμπούκια. Η μέρα λέει, δεν είπε έτσι, έκανε καμιά φράση. Άμα, Αγγέλα, μου λέω, είσαι ένα, σου λέω, μπουμπανέ μου. Είσαι ένα κουτζά μπουμπανο τώρα, είσαι έναν κόσμο ζουνι. Ε, τι ήθελα και του το πω αυτό, γιατρέ. Μη σύναξε στο κεφάλι και του μπακράτσι μου του φαΐ και έφυγε. Ακούς, έφυγε. Και με παράτησε μάνα του. Αχ, Αγγέλα, αχ. Και τι ήθελες, μπρε, να σε φτιάσει, α, να σε δώσει έπινον. Ω, ολόκα χτίστη. Τα ίδια με έφυγε και ο Παντηλής. Και τον είδες που κατέληξε. Στον καναπέ, με τις μπιτζαμούλες. Μπιτζαμούλες τον βάντη. Εγώ, μάναχος τσέβανιν. Όσο ζούσιν, όντι ημέρα μέσα στο σπίτι ήταν με τις μπιτζάμες. Βγάλε τις Χριστιανέ μου, τον έλεγα τις μπιτζάμες. Δεν τις μπιζέρσεις. Εσύ και όντας τα πιθάνεις, αυτές θα μας χαλέψεις οι βάλουμε. Και τελικά αυτές βάνε και τώρα. Αφάνατες οι μπιτζάμες, α. Δεν μιλέτε και τα φορτί μου. Ναι. Απ' το νιάμι μου τις έχει τυπάρει. Ναι, ναι. Και μένα η Αγγέλα απ' το νιάμι μου μια περί μπιτζάμες. Αλλά τώρα... Τι τώρα, μπρε, τι τώρα. Τι ήθελες να σε φτιάσεις, να σε υπάρχει κάλτσες. Ναι, αλήθεια, κύριε Μίκα. Τι περιμένατε να σας πει η Αγγέλα μετά από αυτή τη διαπίστευση. Ε, τι να περιμένω, γιατρέ. Άντρας είμαι εγώ. Και ο σωστός ο άντρας έτσι είναι. Μεράζει παντού την γοητεία. Εδώ τη μεράζει μια άλλη κι άλλη, όχι εγώ ίστρας, ο κουρκύρας με το όνομα. Έτσι είναι σωστός ο άντρας, ο εραστής. Και εσύ τι κάμψε, Αγγέλα, τι κάμψε. Με βνοχείς, αυτό κάνεις, Αγγέλα. Και με πουλέψει και εντουστιέρα για τρέ και πίτζιν ο μπάτζος. Έσουν η συζήτηση. Και τώρα, μέσα στην χαρτί διαζυγίου. Και πώς θα κάνω εγώ τώρα χωρίς την Αγγέλα, αχ, Αγγέλα, αχ. Κλεσάδαρτο σκορμένη, και λίγα σεύκιασιν. Ξέρεις τι τον εύκιασα εγώ μια φορά στον Παντηλή που του εύκιουν ο διάλογο στο βρακί. Κάτσε να σε δείξουν να στα πει. Τι, όχι, κλείσε. Τι μπρε,
Τι έπαθαν. Σούρτσα. Μάλιστα, κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους, έχετε την αγάπη μας και τα φιλιά μας.